Γεια σε όλους. Είμαι η Δήμητρα και αυτό είναι το Makeup is not a crime. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα τις γιορτές. Όσοι δουλεύατε κατά τη διάρκεια των γιορτών, ελπίζω να βρείτε επιτέλους το χρόνο να ξεκουραστείτε, να δείτε και εσείς τους δικούς σας ανθρώπους. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα τις γιορτές, ξεκουράστηκα. Δεν ήμουν και πολύ ενεργή στα social media κτλ. Γιατί ήθελα λίγο να δω την οικογένειά μου, να περάσω καλά με αυτούς και λίγο να αποσυνδεθώ από το ίντερνετ. Λοιπόν, πρώτο βίντεο για το 2019 είναι τα αγαπημένα Δεκεμβρίου. Αγαπημένα και μη προϊόντα Δεκεμβρίου. Είναι προϊόντα τα οποία τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το Δεκέμβρη. Μερικά από αυτά τα αγόρασα το Δεκέμβριο, μερικά από αυτά τα αγόρασα πριν τον Νοέμβρη ή τον Οκτώβρη, αλλά τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ τον Δεκέμβριο. Κάποια τα τέσταρα πάρα πολύ καιρό και τώρα μπορώ να πω ότι έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα ταξίδι που είχα κάνει, στο τελευταίο μου ταξίδι που είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη, είχα πάει στην Lush και είχα αγοράσει κάποια πραγματάκια. Η Lush βγάζει κάποια σαμπουάν στη μορφή σαπουνιού, τα οποία είναι εκπληκτικά. Το συγκεκριμένο είναι το Godiva Naked Goodness, έτσι ονομάζεται, κοστίζει 10 ευρώ και είναι για ενυδάτωση των μαλλιών. Αυτό το σαμπουάν πώς το χρησιμοποιείς? Το παίρνεις, έχεις βρέξει τα μαλλιά σου και κάνεις, χωρίς να το βρέξεις αυτό, 1, 2, 3, 4, 5 και κάνεις το και αρχίζεις να κάνεις μασάζ στα μαλλιά σου. Κάνει πάρα πολύ αφρό, καθαρίζει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά. Γενικά, από τον Οκτώβριο που χρησιμοποιώ σαμπουάν Lush, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στα μαλλιά μου. Είναι πάρα πολύ λαμπερά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Προσοχή, το σαμπουάν δεν έχετε με αυτή τη μεταλλική θήκη μαζί, πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά. Κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ και είναι πάρα πολύ καλή για να ταξιδεύεις μαζί με το σαμπουάν σου και να ταξιδεύεις με το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις αυτό μαζί, αντί να παίρνεις πιο μικρά μπουκαλάκια για να γεμίζεις με το σαμπουάν σου, γιατί δεν επιτρέπεται πάνω από 100 ml στην τσάντα της καμπίνας. Λοιπόν, Lush, πάρα πολύ ωραία τα σαμπουάν της, τα στερεά, εμένα μου έχουν βλέψει πάρα πολύ. Σε ένα ταξίδι που έκανα τον Δεκέμβρη στο εξωτερικό, πήγα στην εταιρεία Kiko και αγόρασα μερικά προϊόντα. Ένα από αυτά ήταν αυτή η σκιά την οποία σας την έδειξα και στο πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ. Είναι μια χρυσή σκιά, είναι το νούμερο 1 από την σειρά Sparkling Holiday, την holiday σειρά της Kiko. Είναι κάπως έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία σκιά, δίνει τρομερή λάμψη, έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Δεν είναι αυτό το κίτρινο χρυσό, το φλουρέ που λέμε, είναι πιο ψυχρό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία διάρκεια, απλώνει πάρα πολύ ωραία στο μάτι, δεν κάνει αυτά τα κομμάτια με γκλίτερο που ξέρεις φαίνονται λίγο βαριά πάνω στο μάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε άλλες νομίζω 2 ή 3 αποχρώσεις, νομίζω 2, μία μπλε και μία πιο μπρονζέ. Ήθελα να πάρω την μπλε, αλλά δεν την πήρα γιατί φοβήθηκα, μήπως δεν είναι καλή. Γιατί βιαζόμουν πάρα πολύ όταν τα αγόρασα αυτά, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να τα σουατσάρω, να τα δω, να τα περιεργαστώ περισσότερο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αν πείτε στο κατάστημα, στο site της Kiko, που έριξα μια ματιά χθες, υπάρχουν κομμάτια από αυτές εδώ σε έκπτωση και είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο που αγόρασα από την Kiko ήταν το Highlighter Dark Treasure στην απόχρωση 01 Rosy Coral Jewel. Είναι κάπως έτσι απ' έξω. Ήταν σε έκπτωση, 30% το συγκεκριμένο. Νομίζω το αγόρασα γύρω στα 11 ευρώ. Είναι κάπως έτσι μέσα. Μου θυμίζει, sorry αν σας τύφλωσα, μου θυμίζει πάρα πολύ κάποια highlighter της La Mascua. Το συγκεκριμένο είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Λοιπόν, δεν έχει το τρομερό glow, δεν έχει την τρομερή λάμψη βασικά, αλλά δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο glow στο πρόσωπο, το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό γιατί δείχνει πάρα πολύ υγιές και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι σαν να κάνεις ένα απλό strobing στο πρόσωπο, δεν είναι τόσο έντονο εκτυφλωτικό highlighter, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ διακριτικό για όσες δεν θέλετε να πάτε και να βγείτε πρωί ή ακόμα και το βράδυ. Αν θέλετε μια πιο ήσυχη επιλογή, είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πάρα πολύ ωραία διάρκεια. Μου άρεσε πάρα πολύ και επίσης στέκεται πάρα πολύ όμορφα πάνω στο δέρμα, δεν στέκεται βαριά. Ένα άλλο προϊόν το οποίο αγάπησα πάρα πολύ από την Kiko ήταν το Baked Blast στην απόχρωση 02 Dreaming Coral. Είναι από την Holiday σειρά, είναι κάπως έτσι απ' έξω. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, δεν το περίμενα αυτό. Είχα την αίσθηση στο μυαλό μου ότι η Kiko ήταν λίγο πιο, να το πω, φτηνιάρικη, αλλά δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι μέσα, είναι εκπληκτικό παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Το χρησιμοποίησα και αυτό στα βίντεο, σε μερικά βίντεο το, για τα πρωτοχρονιάτικα, χριστουγεννιάτικα μακιγιάζ. Είναι κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δίνει μια, είναι αρκετά μεταλλικό πάνω στο πρόσωπο, οπότε θέλει λίγο προσοχή που το βάζεις και ο τρόπος με τον οποίο τον βάζεις. Επίσης, μην το παρακάνεις με highlighter από πάνω, όπως το παρακάνω εγώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δίνει ζωντάνια και αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Το αγάπησα πραγματικά. Δεν έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ. Πάμε σε ένα τελευταίο προϊόν από εκεί που πήρα, το οποίο πάει σε αυτά που δεν αγάπησα τόσο πολύ και σας το έδειξα και αυτό. Είναι το Lip Lacquer. Στην απόχρωση 03 Explosive Fuchsia είναι αυτό εδώ, το οποίο το βάζεις πάνω από το κραγιόν σου, είναι κάπως έτσι το applicator του. Έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση γενικά, απλά δεν στέκεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι μετακινείται αρκετά πάνω στα χείλη και εμένα αυτό με ενοχλεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο το πήρα για να το χρησιμοποιήσω σε ένα από τα μακιγιάζ που θα σας έκανα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω ξανά. Ενώ ότι ίσως σε κάποια περίσταση, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποίησα ξανά αφού σας έκανε το μακιγιάζ αυτό. Και οπότε στα μη αγαπημένα αυτό. Πάμε τώρα σε ένα concealer το οποίο έχει βγει σχετικά πρόσφατα. Είναι από MAC, το Studio Fix 24 ώρες Smooth Wear Concealer. Είναι αυτό εδώ. Είναι το καινούργιο concealer της MAC, είναι κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ creamy, έχει συνδυάσει πάρα πολύ ωραία την κάλυψη αλλά και την ενυδάτωση. Δεν ξεραίνει τα χείλη, τα μάτια, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι η υφή του, να το δείτε καλύτερα. Απλά έχω κάνει μια βλακή, έχω πάρει λάθος απόχρωση. Έχω πάρει την, δεν ξέρω αν φαίνεται, την NC35 και είναι λίγο, θέλω λίγο μια πιο ανοιχτή απόχρωση κατά τα μάτια μου, δεν με φωτίζει αυτή και γενικά εγώ θέλω, δεν θέλω να καλύψω μαύρους κύκλους, θέλω να δώσω φως κατά τα μάτια μου. Οπότε το δώσα στην αδερφή μου το συγκεκριμένο, αφού το δοκίμασα για να δω πώς είναι η υφή του, πώς στέκεται κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου είπε η αδερφή μου πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό, οπότε δεν είναι η ιδέα μου. Οπότε θα σκοπεύω να το αγοράσω ξανά, αλλά σε άλλη απόχρωση. Πάμε σε ένα προϊόν το οποίο το έχω αρκετό καιρό, απλά το χρησιμοποίησα περισσότερο τις γιορτές και είχα ξεχάσει πόσο ωραίο είναι. Είναι το Liquid Moondust από Urban Decay στην απόχρωση Solstice. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια υγρή σκιά με glitter μέσα, με shimmer, το οποίο το πινελάκι της είναι χάλια. Ήταν έτσι από τότε που το πήρα. Λοιπόν, το οποίο το βάζεις στο κέντρο του ματιού για να δώσεις λάμψη ή γενικά σε σημεία που θες να δώσεις λάμψη στο μάτι σου. Ένα tip γι' αυτό, εγώ πώς το χρησιμοποιώ, παίρνω το πινελάκι έτσι, βάζω το προϊόν έτσι επάνω στα χέρια μου και μετά παίρνω το δάχτυλό μου, το κάνω έτσι, το ταμπονάρω πάνω στο μάτι μου. Δεν το βάζω κατευθείαν με το πινελάκι επάνω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι άμα το βάλω με το πινελάκι επάνω, ότι είναι πάτσι, ότι δεν απλώνεται σωστά, δεν είναι ωραίο. Άμα το κάνω με αυτόν τον τρόπο όμως, απλώνεται πάρα πολύ όμορφα, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια αυτή η σκιά. Και είναι πάρα πολύ όμορφη και η συγκεκριμένη απόχρωση μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες τις. Πάμε σε ένα προϊόν που μίσησα πραγματικά το Δεκέμβριο. Είναι η κόλλα αυτή για βλεφαρίδες, η Eye, η οποία και καλά πιστεύω, όχι καλά, αντιγράφει φαντάζομαι την Duo από το packaging από τα πάντα. Την αγόρασα από τα Lovie γιατί μου είχε τελειώσει Duo και δεν προλάβαινε να πάω στο κέντρο για να αγοράσω κόλλα και να κάνω το βίντεο που ήθελα. Κάνω το βίντεο μου, μετά πάω να βγάλω την κόλλα αυτή. Δεν είχε στεγνώσει ποτέ 100% με αποτέλεσμα να έχουν κολλήσει όλες τις βλεφαρίδες μου έτσι και να μην είναι όλες μαζί ένα κουβάρι. Με αποτέλεσμα να μην βγαίνει αυτό το πράγμα από τα μάτια μου. Είχα για 3-4 μέρες κόλλα στα μάτια μου και προσπαθούσα με λάδι καρύδας, με λάδι με ελαιόλαδο. Με διάφορα πράγματα να βγάλω την κόλλα αυτή, δεν μπορούσα με τίποτα. Μακριά, πραγματικά μακριά αυτή η κόλλα. Κάτι που χρησιμοποιώ αρκετό καιρό τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ είναι από Apivita το Cleansing Foam Face and Eyes με olive, με ελιά και λεβάντα. Είναι φρός καθαρισμού για πρόσωπο και τα μάτια. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη συσκευασία. Εγώ το παίρνω από το αεροδρόμιο αυτό. Έτσι το πήρα πρώτη φορά. Έψαχνα να βρω ένα υγρό καθαρισμού στο αεροδρόμιο για το πρόσωπό μου. Είχα ξεχάσει να πάρω το δικό μου και αγόρασα αυτό εδώ. Είναι εκπληκτικό.
Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, καθαρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία το πρόσωπό μου. Το αφήνει πάρα πολύ απαλό, όμορφο, δεν με τραβάει καθόλου. Είναι εκπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, είναι το δεύτερο που παίρνω. Πάμε και σε άλλα τρία προϊόντα της Avivive, τα οποία μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καιρό. Ξεκινάμε με το πρώτο προϊόν, είναι η Aqua Vita, η εντατική κρέμα για εντατική ενυδάτωση. Έχει φυτοενδορφίνες λιγαριάς, ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπό μου, το αφήνει πάρα πολύ απαλό. Έχει Fit Gel που εμένα μου αρέσει αυτό, μου φαίνεται ότι είναι πολύ δροσερή πάνω στο πρόσωπο. Έχω δει το πρόσωπό μου να έχει αναζωογονηθεί πάρα πολύ από τότε. Ήταν η μοναδική κρέμα η οποία εκτόπισε σε κρέμες από Fresiderm που σας είχα δείξει σαν top κρέμες του 2018. Και είναι εκπληκτική. Έχω δει διαφορά μέσα σε... την χρησιμοποιώ από Νοέμβρη. Έχω δει τρομερή διαφορά στο πρόσωπό μου. Τη συγκεκριμένη κρέμα τη συνδυάζω με το serum, το Advanced Moisture Revitalizing Serum από λιγαριά με φυτοενδορφίνες και υλουρονικό οξύ, είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο το βάζω μόνο το βράδυ πριν την κρέμα μου, δεν το βάζω και το πρωί γιατί είναι λίγο ακριβό και δεν θέλω να τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε και στο τελευταίο προϊόν από Avivive, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω λατρέψει. Είναι η μάσκα ενυδάτωσης με θαλάσσια λεβάντα, είναι εκπληκτική. Έχει ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπό μου, το αφήνει πάρα πολύ απαλό, νιώθω απίστευτα κάθε φορά που την βάζω αυτή τη μάσκα, την βάζω πάρα πολύ συχνά και αγοράζω και τη συγκεκριμένη στα φακελάκια. Όταν πάω ταξίδι παίρνω αυτή μαζί μου και είμαι μια χαρά. Αγαπημένο highlight για το Δεκέμβρη φυσικά είναι το Amrezi από Anastasia Beverly Hills, έχει μια εκπληκτική λάμψη. Έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή, η οποία μου θέλει προσοχή, θέλει καλό blend πάνω στο πρόσωπο γιατί μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό επάνω στο δέρμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι δικαίως έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος γύρω από αυτό το highlighter. Μ' αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που το πήρα επιτέλους. Αυτά ήταν τα αγαπημένα και με προϊόντα για τον Δεκέμβριο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια!